Θα σας ενημερώσω εντάχει για το χαρακτήρα της Επιτροπής και μετά θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Οι Εξεταστικές Επιτροπές έχουν όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών. Με βάση αυτές τις αρμοδιότητες, όπως και του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών, ενεργούν κάθε αναγκαία κατά την κρίση τους έρευνα για το θέμα για το οποίο συστάθηκαν. Γνωρίζετε ότι η δική μας Επιτροπή έχει συσταθεί με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής. Συμμετέχουν 23 βουλευτές εκπροσωπώντας όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και ένας ανεξάρτητος βουλευτής. Οι εξουσίες των Εξεταστικών Επιτροπών ασκούνται με τους όρους και τις διατυπώσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και των άρθρων του Κανονισμού της Βουλής. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η Εξεταστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να καλέσει μάρτυρες, να τους εξετάσει, να συλλέξει στοιχεία. Μπορεί βέβαια και να διατάξει πραγματογνωμοσύνες με τους όρους και διατυπώσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Όσον αφορά την παρουσία σας εδώ και την εξέτασή σας με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της όρκησης και θα σας ζητείτε σε κάθε τοποθέτησή σας να μας ενημερώνετε για την πηγή των πληροφοριών που έχετε. Θα ήθελα λοιπόν να είναι ευκρινές, να καταθέτετε και να μας διευκρινίζετε ότι κάποια πράγματα τα γνωρίζετε εσείς, αν έχουν προκύψει ζητήματα ή προκύψουν ζητήματα, τα οποία έχετε ενημερωθεί από τρίτους. Είναι υποχρεωτικό να μας ενημερώνετε και για την πηγή των πληροφοριών την οποία έχετε. Σε διαφορετική περίπτωση, η κατάθεση δεν λαμβάνεται υπόψη. Όσον αφορά το περιεχόμενο της Εξεταστικής Επιτροπής, είναι η δανειοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των ιδιοκτητριών εταιριών μέσων ενημέρωσης. Εν προκειμένου, εσείς έχετε μια πολύ μεγαλύτερη σχέση με το θέμα των μέσων ενημέρωσης, αλλά μπορεί να υπάρχουν ερωτήσεις και για γενικότερα θέματα από τη θέση την οποία έχετε υπηρετήσει. Εξετάζουμε το περιεχόμενο των δανειακών συμβάσεων, τις εγγυήσεις και εξασφαλίσεις, την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών, το υπόλοιπο, την ενημερότητα και το ληξιπρόθεσμο, τυχόν πορίσματα που έχουν συνταχθεί για τα δάνεια, αλλά και ευθύνες οι οποίες έχουν αποδοθεί ή είναι σε διαδικασία έρευνας σε οποιοδήποτε επίπεδο ελεγκτικής ή δικαστικής ή ανακριτικής αρχής. Η διαδικασία είναι ως εξής. Ξεκινάνε πρώτα οι εισηγητές των κοινοβουλευτικών ομάδων, οι οποίοι έχουν 15 λεπτά στη διάθεσή τους. Σε μια διαδικασία διαλογική ερωταπαντήσεων με εσάς. Ρωτάνε, απαντάτε και ελέγχουν το χρόνο οι ίδιοι. Σε περίπτωση που εσείς χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να απαντήσετε, έχετε όλη την ευχέρεια και δεν θα πρέπει να αισθανθείτε κανένα περιορισμό, διότι το πρωτεύον για μας είναι να πάρουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε από εσάς. Για τους εισηγητές υπάρχει ένας περιορισμός για να υπάρχει δημοκρατική οργάνωση και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Στη συνέχεια θα υπάρχουν αντίστοιχα 8 λεπτές διαδικασίες ερωταπαντήσεων με τους βουλευτές, τους υπόλοιπους που δεν θα είναι εισηγητές. Ενδιαμέσως, αν χρειαστεί, θα παρακαλώ να ζητάτε όποτε θέλετε διάλειμμα. Θα κάνουμε κι εμείς έτσι κι αλλιώς ένα προγραμματισμό, αλλά είναι και στη δική σας ευχέρεια να ζητήσετε διάλειμμα. Τώρα, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τη διαδικασία της όρκησης και σας ρωτώ λοιπόν, επειδή θα ορκιστείτε δημόσια, ποια διαδικασία επιλέγετε, αν θέλετε να δώσετε δηλαδή θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο. Θρησκευτικό όρκο. Ωραία, να δοθεί παρακαλώ το Ευαγγέλιο στον κύριο Τσίκα. Τσίγκα. Εμείς είμαστε τεταγμένοι. Και παρακαλώ, αν θέλετε να επαναλάβετε, παρακαλώ να επαναλάβετε μετά από μένα. Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού. Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού. Να πω όλη την αλήθεια. Να πω όλη την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε. Χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της εξέτασης. Θα μου επιτρέψετε, κύριοι συνάδελφοι, να κάνω μία μόνο διευκρινιστική ερώτηση στον κύριο Τσίγκα, για να νομίζω θα βοηθήσει όλους μας. Η πρόταση για την οποία έχετε κληθεί και ο λόγος για τον οποίο έχετε κληθεί ήταν η σχέση σας με τον τηλέτυπο και οι θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου, αν δεν κάνω λάθος, και από την πρόταση που έγινε από μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν, για να βοηθήσει τη διαδικασία της εξέτασης, να μας πείτε την περίοδο στην οποία ήσασταν στον τηλέτυπο, τις θέσεις ευθύνης και τα διάφορες στελεχειακές ή μη θέσεις τις οποίες υπηρετήσατε, έτσι ώστε οι συνάδελφοι που ξεκινούν αμέσως μετά να είναι ενήμεροι και για το χρόνο, αλλά και για τα αντικείμενα που έχετε εσείς διαχειριστεί, για να μπορέσουν να είναι οι ερωτήσεις όσο γίνεται πιο αποτελεσματικές. Εγώ μόνο αυτό έχω να ρωτήσω εισαγωγικά και θα ξεκινήσει η διαδικασία. Προσλήθηκα στον τηλέτυπο τέλος του 1993, αρχές του 1994, αρχικά σαν Γενικός Διευθυντής. Πέρασα από διάφορες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ήμουν Διευθύνων Σύμβουλος κάποια περίοδο πρόεδρος και τα τελευταία 5-6 χρόνια ήμουν Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι το Φεβρουάριο του 2014, οπότε και συνταξιοδοτήθηκα. Από εκείνη την περίοδο και μετά και μέχρι επέρυσι
παρέμεινα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τηλέτυπος σαν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι και το τέλος του 2015. Όχι, ήμουν... Ναι, θα σας έλεγα από τα 20 συνολικά χρόνια, τα 16. Από τα 16 χρόνια ήμουν Διευθύνων Σύμβουλος. Απλώς έγιναν αλλαγές λόγω του θανάτου του Χρήστου του Λαμπράκη, του Κίτσου του Τεγόπουλου. Δηλαδή, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΕΓΑ ήμουνα 4 χρόνια μετά που προσλήφθηκα, άρα από τις αρχές 2002-2003. Άρα, η διακοπή της θητείας σας ως Διευθύνων Σύμβουλος συνοδεύτηκε με τη συνταξιοδότησή σας. Σωστά. Ωραία. Αλλά παραμένατε μέλος του ΔΟΣΟΥ ως το τέλος του 2015. Μη εκτελεστικό μέλος, ναι. Μη εκτελεστικό μέλος, ναι. Μέχρι το τέλος του 2015, σωστά. Ωραία. Και μια τελείως διευκρινιστική επίσης, εκτός από τον τηλέτυπο, σε άλλες θέσεις ευθύνη, σε μέσα ενημέρωσης, σε τραπεζικά ιδρύματα, σε οτιδήποτε συγγενές με το αντικείμενό μας. Μόνο στον τηλέτυπο. Μόνο στον τηλέτυπο, ήταν το σύνολο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας στα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Νομίζω μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της εξέτασης από τους συναδέλφους. Το λόγο λοιπόν έχει ο κύριος Σπύρος Λάπας, εισηγητής από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ για 15 λεπτά. Καλημέρα, κύριε Τσίγκα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Άρα λοιπόν, αυτό που εξήγησε, που δώσατε εκ προημίου, συμμετέχετε στον πυρήνα των διοικητικών αποφάσεων του τηλέτυπου και του ΜΕΓΑ κατ' επέκταση. Υπογράψατε στις δανειακές συμβάσεις? Οι δανειακές συμβάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Ποιος σας υπέγραφε? Υπέγραφε ανάλογα αυτός ο οποίος είχε εξοδοτηθεί, ή οικονομικός διευθυντής ή εγώ. Μάλιστα. Ή και οι δύο τις περισσότερες φορές. Αλλά μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Γνωρίζετε το επίπεδο δανεισμού του τηλέτυπου από τα του 2005, ας πούμε, μάλιστα, και μετά? Μάλιστα. Ναι. Γνωρίζετε λοιπόν. Γνωρίζετε ποια ήταν η οικονομική... Άρα γνωρίζετε και ποια ήταν η οικονομική κατάσταση του τηλέτυπου μετά την κρίση, την οικονομική, βεβαίως, δεν είναι? Βεβαίως, μάλιστα. Ναι. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Εδώ, και έχουν ομολογηθεί και όλα, πήγανες, και από τους Διευθύνους Συμβούλους των Τραπεζών και από, και από τον εκπρόσωπο του βασικών μετόχων του καναλιού, ότι από το 8 ο τηλέτυπος είχε ζημιές, είχε αρνητική καθαρή θέση. Που σημαίνει ότι το σύνολο των χρεών των οφειλών είναι μικρότερο από την αξία της περιουσίας. Αυτό σημαίνει αρνητική θέση. Κύκλο εργασιών που καταραίει κλπ. Με τέτοιες οφειλές, πώς ήταν τέτοια ευκολία ξαναδανείζονταν? Πήχε 98 εκατομμύρια ομολογιακό δάνειο, συν 13 εκατομμύρια ένα δεύτερο δάνειο. Όταν ήδη από το 2013 ο ορκωτός ελεκτής λέει το εξής στο έγγραφό του: εφιστάται η προσοχή γιατί υπάρχει αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Πώς με τόση ευκολία λοιπόν δανείζονταν και με ευχέρεια και με ευκολία, μπορείτε να μου πείτε? Ναι. Και τόσο μεγάλα δάνεια, πώς τα αποπληρώναν, τι προσδοκούσατε? Από την ημερομηνία ίδρυσης της τηλέτυπος μέχρι και ένα χρόνο πριν από την κρίση, η τηλέτυπος είχε 18 περίπου κερδοφόρες χρήσεις. Τα δάνειά της ήταν μόλις στο 30% των εσόδων της και λιγότερα από το 50% των κεφαλαίων της εταιρείας. Κατ' επέκταση, η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας ήταν εξαίρετη. Δεν θα σας πω triple A ή double A, πάντως ήταν πάρα πολύ καλή. Μία ένδειξη αυτού που σας λέω είναι το ότι πριν οι θεσμικοί επενδυτές εγκαταλείψουν το χρηματιστήριο Αθηνών, είχαν αγοράσει το 20% της εταιρείας. Και μετά, όταν αποχώρησαν από το χρηματιστήριο, αποχώρησαν και από την εταιρεία. Φτάνουμε λοιπόν στο 2008, ένα χρόνο πριν από την κρίση. Το τελευταίο τρίμηνο είχε ξεκινήσει η κρίση, δεν μας επηρέασε ιδιαίτερα. Το 2008 τα έσοδα της εταιρείας ήταν 180 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της 38,8 εκατομμύρια. Δεν υπήρχε λοιπόν θέμα δανεισμού για τον απλόστατο λόγο ότι σας είπα ότι η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας ήταν εξαίρετη. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν τώρα η κρίση. Η κρίσιμη περίοδος που θα σας πω τώρα είναι από το 2009 μέχρι το 2012. Όπου συμφωνώ μαζί σας ότι μπήκαμε σε ζημιογόνα περίοδο.
Ο λόγος είναι το ότι σε αυτή την περίοδο των 4 ετών χάσαμε το 54% του τζίρου μας, των εσόδων μας. Προφανώς γίνανε πολλές προσπάθειες μείωσης των δαπανών, επιτυχημένες, αλλά η τάση μείωσης του τζίρου ήταν τόσο μεγάλη που δεν προλαβαίνανε οι μειώσεις των δαπανών να καλύψουν τη μείωση του τζίρου. Ναι, φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του 12. Αφήστε με να σας κάνω μια ερώτηση εγώ. Ναι, για πέστε. Όχι, εντάξει, μπορώ να διακόψω. Πέστε μου. Επειδή λοιπόν λόγω των ζημιών είχαμε δυσκολίες με το δανεισμό, ζητήσαμε από τις τράπεζες να αναδιοργανώσουμε το δανεισμό της εταιρείας, προσθέτοντας όλα τα δάνεια, βραχυπρόθεσμα και μακροχρόνια. Πράγμα και το οποίο έγινε. Επειδή η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, της εταιρείας εκείνη τη στιγμή δεν ήταν καλή, βεβαίως δεχθήκαμε να εξασφαλιστούν τα δάνεια των τραπεζών και υποθέτω ότι αναφέρεστε στο ομολογιακό δάνειο των 98 εκατομμυρίων, το οποίο το 98, το οποίο αποπλήρωσε δάνεια 88 εκατομμύρια, αυξήθηκε κατά 10, αλλά στην πραγματικότητα η εταιρεία εισέπραξε 8,5 και τα υπόλοιπα ήταν προμήθειες. Συγχωρείτε, εδώ σταμάτησε τώρα. Ναι. Μου λέτε, πήρατε δάνειο για να πληρώσετε άλλα προηγούμενα δάνεια. Όχι, δεν πήραμε δάνεια. Αναδιάρθρωση δανεισμού κάναμε. Κύριε Τσίγκα, τώρα, πού πήγαν τα 98 εκατομμύρια, για να καταλάβουμε. Εδώ μας εξήγησαν οι άνθρωποι ειδικοί ότι αποπληρώσατε τόκος και δόσεις δανείων προηγούμενων δανείων. Και είχατε και ένα χρέος 40 εκατομμυρίων υπόλοιπο. Αυτό, η ερώτηση μου είναι, τελικά από το 8 δάνειο στο δάνειο, δάνειο κόντρα δάνειο, χωρίς να βάζουν φράγκο οι μέτοχοι από την τσέπη τους. Αυτό είναι το ερώτημα. Αφήστε με να τελειώσω. Ναι, αλλά μην μου πάτε την ιστορία. Τα στοιχεία μας είναι συγκεκριμένα. Δεν με αφήσατε να τελειώσω. Θέλετε να μου κάνετε άλλη ερώτηση, κάντε μου. Εντάξει, ο χρόνος είναι αδυσόπιτος για μας, γι' αυτό κύριε Τσίγκα. Εντάξει, ο κύριος πρόεδρος. Αδυσόπιτος για μας, για εσάς είναι απεριόριστος, για μας είναι συγκεκριμένος. Είδε σε μία ερώτηση φάγαμε 6 λεπτά. Να ξεκινήσω λοιπόν από εκεί που σταμάτησα. Αναδιάρθρωση δανείου σημαίνει ότι αλλάζει η σύμβαση, η οποία ήταν απαραίτητο να αλλάξει, γιατί τα προηγούμενα δάνεια λόγω της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας δεν ήταν εγγυημένα ή καλυμμένα για να καλυφθεί. Άρα το δάνειο των 98 εκατομμυρίων εξασφαλίστηκε. Ταυτόχρονα έγιναν δύο απανωτές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Πότε και τι ποσό, πέστε μας. Ήτανε 10 εκατομμύρια μέσα στο 2012 και άλλα 15 εκατομμύρια το 2013. Έγινε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2013. Βεβαίως. Μάλιστα. 15 εκατομμύρια. Ο όρος για το ομολογιακό δάνειο των 98 εκατομμύρια που έγινε για να γίνει αύξηση. Αναφέρεστε στην τελευταία αύξηση, μισό λεπτό. Ναι. Πέστε μου, αν δεν έγινε, για ποιο λόγο δεν έγινε. Όχι, μα σας λέω ότι έγινε 10 εκατομμύρια το 2012 και 15 εκατομμύρια το 2013. Γιατί μου αναφέρετε ότι το ομολογιακό δάνειο έγινε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που όριζε ο Ισραήλ. Σας είπατε ότι η προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου ήταν να γίνει αύξηση. Και έγινε 10 εκατομμύρια. Για τα 98 εκατομμύρια που πήρε ο τηλέτυπος, έγινε ο όρος που έλεγε αύξηση. Βεβαίως έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 10 εκατομμύρια το 2012 και 15 εκατομμύρια το 2013. Μάλιστα. Απλώς αυτό δεν έχει ακουστεί. Και έχει ακουστεί μόνο το τελευταίο. Να συνεχίσω, με συγχωρείτε. Λοιπόν, άρα τι έγινε. Έγινε αναδιάρθρωση του δανεισμού. Δοθήκαν όλες οι εξασφαλίσεις που χρειαζόντουσαν οι τράπεζες και ταυτόχρονα οι μέτοχοι έβαλαν 10 συν 15 ίσον 25 εκατομμύρια. Έκτοτε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με το δανεισμό της εταιρείας. Εξυπηρετεί το κανονικά και ως προς τους στόκους και ως προς το ατοκοχρεωλήσει. Για ποιο έτος μου μιλάτε τώρα? Με συγχωρείτε. Μέχρι πότε εξυπηρετούνται κανονικά? Μέχρι το 2015. Μέχρι το 2015. Που γνωρίζω εγώ. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω. Έφυγα μετά από το 2015. Μάλιστα. Ξέρετε ότι καταγγέλθηκε το δάνειο το μεγάλο αυτό του 98 εκατομμυρίων? Ξέρετε ότι καταγγέλθηκε από τον τύπο. Ξέρετε ότι δεν έγινε. Με συγχωρείτε. Ξέρετε. Αφού είστε μέλος από τον τύπο, το καταλάβετε, κύριε Τσίγκα. Να σας εξηγήσω. Αφού είστε μέλος του δικαιωματικού συμβουλίου. Μα έφυγα το 2015. Μάλιστα. Μου ζητάτε να σας επιβεβαιώσω. Και μου είπε ο κύριος πρόεδρος ότι αν έχω πληροφορία πρέπει να αναφέρω από πού την έμαθα. Και σας λέω, ξέρω ότι οι τράπεζες κατήγγειλαν το δάνειο τον Απρίλιο του 2016. Μάλιστα. Δεν ήμουν εκεί όμως. Έχετε γνώμη τελικά γιατί δεν έγινε αύξηση με ευθύνη ποιον? Γνώμη δεν έχω, αλλά μπορώ να σας πω τα πραγματικά περιστατικά. Όχι, με ευθύνη ποιον να μου πείτε. Πότε δεν θα σας το πω αυτό, πού ξέρω εγώ ποια είναι ευθύνη. Η έγκριση της Επιτροπής
Να κάνω πάω λίγο πίσω, εκεί πέρα που ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να μην ήμουν διευθύνων σίγουρο και ξέρω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρω περίπου τι γινόταν. Μην μας λέτε τις αυξήσεις που έγιναν. Εμείς ψάχνουμε τις αυξήσεις που δεν έγιναν. Μα αφήστε με να σας εξηγήσω. Το καλοκαίρι το 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε στη Γενική Συνέλευση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το καλοκαίρι του 2015. Πρότεινε αύξηση στη Γενική Συνέλευση, η οποία ενέκρινε την αύξηση για 15 κόμμα κάτι εκατομμύρια. Αλλά όπως ξέρετε, η τηλέτυπος επειδή είναι στο χρηματιστήριο. Κύριε συνάδελφε, καταρχήν κάνω μια διακοπή για να μπορέσω να είναι ξεκάθαρο. Άρα, κύριε Τσίγκα, μετά τις δύο αυξήσεις του 2012 και του 2013, το καλοκαίρι του 2015 γίνεται το πρόταση. Μάιο, για να είμαι ακριβώς, τα βλέπω σημειώσεις μου. Ναι, το βεβαίως. Μάιο του 2015. Ωραία, το Μάιο του 2015. Γενική συνέλευση. Γίνεται πρόταση αύξηση του κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Μάλιστα. Για πόσο ποσό είναι η πρόταση? Δεν είναι στρογγυλό το ποσό, αλλά είναι 15 εκατομμύρια κάτι. 15 εκατομμύρια είναι η πρόταση. Ναι. Αυτό είναι και η απόφαση? Γίνεται απόφαση αυτή η πρόταση? Ενεκρίθη η απόφαση και προχώρησε η διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Άρα υπήρξε και απόφαση. Δεν υπήρξε μόνο εισήγηση, υπήρξε και απόφαση για αυτό το ποσό. Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Για αυτό το ποσό υπήρξε απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Ωραία, συνεχίστε. Λοιπόν, επειδή η τηλέτυπος, όπως γνωρίζετε, είναι στο χρηματιστήριο, η διαδικασία της αύξησης είναι χρονοβόρος. Δηλαδή, ξεκινάει από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση Γενικής Συνέλευσης, προετοιμασία του φακέλου, κατάθεση του φακέλου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για να ακολουθήσει μετά σε 15 μέρες ή κάτι τέτοιο, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της Γενικής Συνέλευσης του Μαΐου ήταν μέχρι το Φεβρουάριο του 2016. Τότε επάρθη η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μάλιστα. Άρα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μας δίνει έγκριση Φεβρουάριο του 2016. Και κανονικά, μέσα σε εύλογο χρονικά διάστημα, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στις 15 μέρες, πρέπει να αποφασίσουν οι μέτοχοι αν θα συμμετέχουν ή δεν θα συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Και πάλι σας λέω το ότι δεν αποφεύγω να σας απαντήσω. Σας λέω το ότι δεν θέλω να σας δώσω πληροφορίες που έχω ακούσει δεξιά και αριστερά. Γνωρίζω όλες τις πληροφορίες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015. Ωραία. Μετά λοιπόν. Και μετά δεν έγινε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή σε αυτό το 15ήμερο που έπρεπε να ακολουθήσει η απόφαση των εταίρων για τα 15 εκατομμύρια τάξη μεγέθους. Δεν έγινε. Παρότι υπήρχε έγκριση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν. Μάλιστα. Τώρα, αν θέλετε να σας και πω. Σε αυτό δόθηκαν αρκετές παρατάσεις, από ό,τι θυμάμαι, και νέες αποφάσεις και πάλι δεν δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Όχι, δεν υπάρχουν παρατάσεις. Δεν υπήρξαν όμως συνεδριάσεις. Όχι, δεν υπάρχουν παρατάσεις. 15 ημέρες, εάν δεν γίνει η αύξηση, αν δεν συμμετέχουν, τελειώνει η αύξηση εκεί πέρα. Σε δεύτερη φάση, αν υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σε ποιον θα τις διαθέσει. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ενδιαφερόμενος να τις αγοράσει. Εν προκειμένου πάντως ήταν όλες αδιάθετες. Εκεί, εν προκειμένου ήταν όλες αδιάθετες. Άρα πήρε αυτή την απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδρίασε επί τούτου για τη διάθεση των αδιάθετων μετοχών. Με έχετε φέρει σε δύσκολη θέση. Αν γνωρίζετε. Όχι, δεν ήμουνα, αλλά τι να σας πω. Υποθέτω ότι η μέτοχη δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Τώρα για ποιους λόγους. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Καλά, θα συνεχίσω, κύριος Λάπας, εγώ δεν έχω κάτι. Πάντως αυτό μας ενδιαφέρει εδώ. Πρέπει να σας πω πάντως εδώ ότι ο κύριος Μπόμπλος, ο κύριος Βαρδινογιάννης και ο ελεγκτής της τράπεζας της Ελλάδος μας είπαν ότι δεν έγινε η αύξηση του κεφαλαίου με ευθύνη των βασικών μετόχων. Αυτή είναι η στάση τους. Και των ίδιων των βασικών μετόχων. Αλλά δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Σας το λέω, για να το ξέρετε από εδώ και πέρα. Είναι γνωστό αυτό, δεν είναι κάτι κρυφό, καταλάβατε. Διότι σήμερα το ΜΕΓΑ πάει εκεί που πάει, υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν τεράστια χρέη, 115 εκατομμύρια έχει ο τηλέτη που συνολικά χρέος στις τράπεζες και θέλουν τα λεφτά. Αυτά τα χρέη, κύριε Τσίγκα. Θέλω να σας απαντήσω. Υποπτεύεστε ποιος θα τα πληρώσει? Όχι. Και ποιος μπορεί να τα πληρώσει? Αυτό αξιώνει η κοινωνία να μάθει. Πώς θα πληρωθούν τα δάνεια και τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι του ΜΕΓΑ? Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω τι θα αποφασίσουν οι μέτοχοι του ΜΕΓΑ να κάνουν. Αυτό που μπορώ όμως να σας περιγράψω είναι την κατάσταση του ΜΕΚ αυτή τη στιγμή, η οποία είναι πια ότι επειδή ένας από τους όρους στο τραπεζό ήταν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν έγινε, καταγγέλθηκε το δάνειο. Ναι.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν η τηλέτυπος στερείται οποιασδήποτε εισρωής κεφαλαίων, διότι καθώς ρευστοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών τους, παρακρατούνται από την τράπεζα. Κατ' επέκταση πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος όπου η τράπεζα θα αποδώσει μέρος αυτών των χρημάτων που εισπράττει, έτσι που, δέχεται δίκιο, οι άνθρωποι να πληρώνουν 4-5 μήνες, να πληρωθούν οι άνθρωποι, να πληρωθούν οι υποχρεώσεις προς εφορία και ασφαλιστικούς φορείς, να πληρωθούν οι προμηθευτές, για να μπορέσει να συνεχίσει το ΜΕΓΑ. Και από εκεί και πέρα είναι απόφαση των μετόχων τι θέλουν, ποια είναι η επόμενη μέρα που βλέπουν. Πώς, χωρίς άδεια θα συνεχίσει? Όχι, αυτό σας λέω. Δεν έχει συμμετείχει, δεν έχει ούτε ασφαλιστική ούτε τραπεζική ενημερότητα. Να σας ολοκληρώσω. Εγώ δεν σας λέω για αυτό. Σε άλλα πλάνα, δηλαδή, άλλες δραστηριότητες. Υπάρχουν. Μπορεί κάλλιστα να πάει μέσω ίντερνετ, μπορεί να πάει μέσω συνδρομητικής τηλεόρασης. Υπάρχουν. Λοιπόν, για πέστε μου κάτι. Και εν όψη δε και των αλλαγών που αναμένεται να γίνεται στο τηλεοπτικό τοπίο. Αυτό που είναι παράλογο και γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν κλείσει ένα διακόπτη και δεν αφήνουν ούτε ένα ευρώ να μπει μέσα στο τηλέτυπο. Άνευ λόγου και αιτίας. Διότι τυπικά οι τράπεζες λένε, αφού έχω καταγγείλει το δάνειο, είναι απόλυτα απαιτητό και ολόκληρο, άμεσα. Και ολόκληρο, λέω, όμως. Σας ρωτάω όμως, υπάρχει εταιρεία σε αυτή την κατάσταση που είναι η χώρα να μπορεί να πληρώσει 85 εκατομμύρια? Ναι, υπάρχει, ρε Τσίγκα, διότι η μόνη εγγύηση που έχει είναι η τενιοθήκη. Και θα ακούσετε αργότερα από εδώ από τους αδέλφους τι σημαίνει τενιοθήκη και πώς αποτιμάται η αξία της. Ναι, αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο. Άλλο η αξία. Μπορείτε να μας το απαντήσετε εσείς ως διευθύνων σύμβουλος. Θα σας το πω εγώ, βεβαίως, θα σας πω για την τενιοθήκη. 400 εκατομμύρια και 200 και 500 και 150 εκατομμύρια αξία τενιοθήκης. Δεν είναι τέτοια ποσά που συζητάτε. 117 είναι, κύριε Τζίγκα. 90 είναι. Αλλά θα σας την εξηγήσω. Μισό λεπτό, με διακόπτετε και χαρά τον ήρμό μου. Έτσι. Λέω το ότι εάν οι τράπεζες δεν εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους και επιτρέψουν κάποια ρευστότητα στην εταιρεία, πρώτον θα πληρωθούν οι άνθρωποι, τα ταμεία, η εφορία και οι προμηθευτές και δευτερευόντως θα δώσουν την ευκαιρία χρονικά στους μετόχους να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Διότι, όπως ξέρετε, αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο και πρέπει να αποφασίσουν. Άδεια, συμφωνώ, δεν έχει πάρει το ΜΕΓΑ. Αλλά δεν χρειάζεται να σβήσει το ΜΕΓΑ. Ο κύριος Μπόμπολας μας είπε ότι από εδώ και πέρα, όποιος θέλει να διατηρήσει κανάλι ή εταιρεία μέσω μαζικής επικοινωνίας, πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Εσείς διαβλέπετε πρόθεση των βασικών μετόχων να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, κύριε Τσίγκα? Δεν διαβλέπω τίποτα εγώ. Τότε πώς κάνετε ένα σχέδιο έτσι, δικό σας? Όχι, δεν κάνω σχέδιο. Σας λέω ότι να έχουν χρόνο οι μέτοχοι να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ωραία, εντάξει, ωραία. Δεν ξέρω αν θέλουν να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη ή να το βάλουν σε συνδρομητική τηλεόραση. Μάλιστα. Εδώ ο κ. Αλαφούζος που ήρθε μας είπε ότι και όλα τα κανάλια, αλλά ειδικά το ΜΕΓΑ, δεν έπαιρνε πολύ εύκολα δάνεια και μάλιστα ευνοήθηκε πάρα πολύ από τις κυβερνήσεις. Απολάμανε, είπε συγκεκριμένα, την εύνοια των κυβερνήσεων και κανείς δεν νίκησε ποτέ για τα χρέη του. Μήπως είχε εν μέρει δίκιο, δεδομένου ότι σήμερα με 115 εκατομμύρια χρέος στον αέρα, κανένας δεν βάζει μέτοχο στην τσέπη και τι θα γίνει αυτό το πράγμα? Μήπως είχε εν μέρει δίκιο, κύριε Τσίγκα? Δεν θέλω να κάνω κρίσεις επάνω στις κρίσεις του συγκεκριμένου κυρίου. Αυτό που σας είπα όμως είναι το ότι μέχρι την κρίση το ΜΕΓΑ είχε εξαίρετη πιστοληπτική ικανότητα. Δεν χρειαζόταν να μου λέτε τι γίνεται πριν το 8. Έχουμε το 8, το 9, το 10. Μιλάμε για μια όλα 7 χρόνια, κύριε Τσίγκα, που είναι καταραίουν οι οικονομικοί δείκτες. Καταραίουν οι οικονομικοί δείκτες. Και μου λέτε τι γινόταν πριν το 8. Πριν το 8 ήταν όμως μια κατάσταση εφορία σε όλη τη χώρα και όλες οι επιχειρήσεις. Λέμε από την ώρα που εμφανίζουν τα προβλήματα, πώς δανειοδοτήσετε με 100 εκατομμύρια. Αυτό είναι το ερώτημά μας. Μου λέτε για τον κύριο Αλαφούζο. Ο κύριος Αλαφούζος δεν ξέρω σε ποια περίοδο αναφερόταν. Κύριε Τσίγκα, σας είπα και από το 2009 και μετά, παρόλη την κρίση, οι μέτοχοι έβαλαν 10 συν 15, 25 εκατομμύρια. Γιατί δεν συμπλήρωσαν άλλα 15 στο 2016, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ωραία. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι τα χρόνια της εφορίας, εδώ οι δύο ελεγκτές και επόπτες της Τράπεζας Ελλάδος, τη δεκαετία 2000-2000 τη χαρακτήρισε με μία ως πάρτι που γινόταν, ο δε άλλος ως φούσκα. Αφήστε λίγο τα χρόνια αυτά, το πάρτι και της φούσκας. Αυτά δεν πρόκειται να συνεχιστούν και δεν μπορούν να συνεχιστούν. Για πέστε μου κάτι. Στην περίπτωση του ΜΕΓΑ δεν υπήρχε ούτε πάρτι ούτε φούσκα. Σας είπα ότι τα δάνεια ήταν το 30% των εσόδων και λιγότερο από τα μισά της καθαρής θέσης. Και το 9% 150% ο δανεισμός. Εντάξει, 35. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Αφού κατέρευσε η διαφημιστική δαπάνη, τι θα γινόταν? Καλώς, κύριε Τσίγκα. Για πέστε μου, απασχολήθηκαν ποτέ στο παρελθόν προεπιλημμένα στελέχη του καναλιού σας σε γραφεία τραπεζών?
γραφεία όχι, τύπου τραπεζών. Όχι που να ξέρω κανένας. Απαγορευόταν. Απαγορευόταν, μάλιστα. Αλλά άρα δεν πήγαν. Αλλά εν αγνία μας μπορεί να έγινε, αλλά θεωρητικά δεν θέλαμε να έχουν αποκλειστική δουλειά μόνο με το ΜΕΚΑ. Μάλιστα. Τώρα, κοιτώντας έτσι με την εμπειρία που έχετε, πού αποδίδεται το γεγονός ότι δεν μπορεί το ΜΕΚΑ να συμμετάξει στην νέα διαγωνιστική διαδικασία? Λόγω της μη αύξησης του μετοικού κεφαλαίου και επειδή δεν είχε, από ό,τι ξέρω, και ενημερότητα φορολογική και ενημερότητα ασφαλιστική και δεν είχε τραπεζική ενημερότητα. Αφού είχε καταγγελθεί το δάνειο, πώς μπορούσε να έχει? Και μία τελευταία, κύριε Τζίγκα. Άρα, συγγνώμη, άρα ήταν, μας λέτε, συνειδητή επιλογή των μετόχων να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί με δεδομένο ότι δεν έκαναν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ήξεραν ότι δεν θα μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Επέλεξαν λοιπόν συνειδητά να απόσχουν από αυτή την ιστορία. Θα διέγραφα τη λέξη συνειδητά. Επέλεξαν να μην συμμετέχουν. Ήταν επιλογή. Ήταν επιλογή. Και ο κύριος Βαρδινιάς μας το είπε και ο κύριος Μπόμπουλας. Κύριε Λάπα, ολοκληρώστε λίγο, σας παρακαλώ. Δεν ξέρω τι είπαν οι κύριοι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Λάπα. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Τσίγκα. Φαίνεται ότι μετά το 8, όλες οι επιχειρήσεις του ΜΟΜΟΕ, όλες, μηδενός εξερωμένες, όλα τα δανειά τους ήταν κατακόκκινα. Ουσιαστικά θα σε μια χρεοκοπία. Η αρνητική καθαρή θέση, εξήγησα πριν, σημαίνει ότι η οφειλή και τα χρέη τους είναι μεγαλύτερη από την καθαρή, από την αξία της περιουσίας τους. Πώς συνέχιζαν να δανειωτούνται μετά το 8 σε χρόνια οικονομικής κρίσης, κατάρρευση των πάντων και αδυναμία στο τελευταίο? Τις τελευταίες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να πάρει στο και ένα ευρώ από την τράπεζα. Πόση ευκολία παίρνουν αυτές τις επιχειρήσεις? Γιατί παίρνουν με τόση ευκολία συνέχεια να παίρνουν δάνεια στα χρόνια αυτά, τα πέτρινα χρόνια της οικονομίας? Δεν δανειωτούνται. Το ΜΕΚΑ δεν. Πού είστε τώρα? 98 εκατομμύρια πήρε το 4 και αυτά μέχρι το 16. Με συγχωρείτε, από εκεί και πέρα όμως σας είπα ότι εξυπηρετείται το δάνειο, άρα εξ ορισμού δεν υπήρχε πρόσθετος δανεισμός. Εξυπηρετείται και το δάνειο ως προς τους τόκους και ως προς το τοκοχρεωλήσιο. Αναχρηματοδότηση των τόκων δεν γινότανε? Όχι, βεβαίως. Έτσι λέτε? Έτσι λέω. Άρα τα 98 εκατομμύρια που τα πήρε λόγω του ότι η καθαρή θέση της εταιρείας ήταν πάρα πολύ καλή. Από το 98 και μετά. Μιλάμε για 100 εκατομμύρια, κύριε Τσίγκα. 100 εκατομμύρια. Το 14. Να σας επαναλάβω. Τα 98 εκατομμύρια εξυπηρετούνται μέχρι το τέλος του 2015. Και ποιο είναι το υπόλοιπο, κύριε Τσίγκα? Χωρίς καμία ανακεφαλή. Και ποιο είναι το υπόλοιπο των 98 εκατομμύρων σήμερα, κύριε Τσίγκα? Το υπόλοιπο, ναι. 85. 85. Τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Ψιλοστάχερα. Ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω μόνο κάτι. Μπορώ? Βεβαίως. Σας είπα ότι έχετε δυνατότητα να καταθέτετε οτιδήποτε νομίζετε σκόπιμο. Σε όλη την περίοδο της κρίσης, η διαφημιστική δαπάνη και κατ' επέκταση και τα έσοδα της τηλέτυπος έχουν μειωθεί κατά 65%. Πιστεύω ότι είναι λάθος να κρίνετε, όχι εσείς, αλφαγιώτα, μία εταιρεία τη στιγμή που είχε 18 χρόνια επικερδίσει ισολογισμούς και να κρίνεται σε μία περίοδο όπου η μείωση του τζίρου της ήταν 65. Να βάλετε 100. Τα κέρδη των 18 κερδοφόρων χρήσεων, κύριε Τσίγκα, στην εταιρεία να την κάνετε πάντα βιώσιμη. Όχι να βάλετε τα κέρδη αλλού και τον δανεισμό. Διότι μετά το 8. Κάνετε λάθος. Μετά το δανεισμό είχατε δανεισμό 115 εκατομμύρια και βάλατε 25 εκατομμύρια όλοι οι μέτοχοι. Μόνο από το 8 μέχρι το 15, σε 7 χρόνια. Δανειστήκατε δηλαδή δεκαπλάσια από αυτό που βάλατε. Αυτό είναι το ερώτημα του ελληνικού λαού. Τα κέρδη στην τσέπη και για τη βιωσιμότητα δάνεια. Αυτό δίνει. Δεν μπορεί να γινόταν. Κάποτε θα κατέληγε εδώ που κατέληξε. Καταρχήν να σας πω ότι δεν είναι τα κέρδη στην τσέπη. Τα κέρδη του ΜΕΚΑ συσσωρευόντουσαν όσο είχε κερδοφόρες χρήσης. Μισό λεπτό και να σας ολοκληρώσω. Εφόσον ήταν στο χρηματιστήριο, πώς θα στήριζε τη μετοχή του? Θα τη στήριζε με τα καλά αποτελέσματα και με τα μερίσματα. Όσοι επενδύουν στο χρηματιστήριο, σε τι προσβλέπουν? Να σας πω, αναφέστε... Έχουμε μια απορία εμείς. 18 κερδοφόροι σε εταιρικές κρίσεις. Οι τρεις βασικοί μέτοχοι, οικογένεια Ψυχάρη, οικογένεια Μπόμπολα, οικογένεια Βαρδινογιάννη, πλούτησε ή φτώχινε από τη μέρα που άνοιξε το κανάλι μέχρι τη μέρα που άρχισε η οικονομική κρίση? Αυτό να μας πείτε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό. Σε αυτό που θα σας απαντήσω είναι ότι τηρήσαμε απόλυτα τους κανονισμούς του χρηματιστηρίου και οφείλαμε να δίνουμε μερίσματα και να έχουμε κέρδη. Ούτε επενδύκαμε ποτέ να επηρεάσουμε τη μετοχή. Κύριε Λάπα, έχετε δηλώσει, ναι, κύριε Λάπα. Ευχαριστώ, κύριε Τσίγκα. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τζαβάρας. Ωραία. Ο κύριος Τζαβάρας για 15 λεπτά.